Τώρα έχεις απέσει τίποτα πίσω. Πρώτα. Είχα μια εγκατάσταση με μια ξένη, αλλά μέχρι. Από πού? Ρωσία. Περίεργα τα δρομάκια, ε. Ωραίες, ωραίες, σκέφτομαι. Την παλεύω ή την παλεύω. Ωραίες, ωραίες, σκέφτομαι, φίλε, τι μας περιμένει αύριο. Τι μας επιφυλάσσει το αύριο, φίλε. Όταν βγούμε από εδώ. Ωραία, ρε, φίλε, γενικά. Ά, γενικά. Ας πούμε, εντάξει, πριν πεις εδώ, πάλι, αν το σκεφτείς, ας πούμε το βράδυ. Και τώρα μπήκαμε εδώ μέσα, μπήκαμε να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε, πήγαμε να βράσουμε καλά. Και ο καλύτερος θα στάσει τέρμα. Εντάξει, σου πάνε να μου φάει στο μάτι, στο φάω κι εγώ. Άρα. Όλοι μπήκανε για τα λεφτά, δεν νομίζω ότι μπήκε κάποιος για τα λεφτά. Αλλήμον. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Έχω ένα μικρό πλανάκι στο μυαλό μου, ένα μικρό σχεδιάκι. Άμα μου βγει, λέμε αν κερδίσω. Εντάξει, πολλά πράγματα θα με διευκολύνουν πολλά πράγματα. Θα γλιτώσω πολύ θάλασσα. Πολύ θάλασσα. Πάρα πολύ. Καλή θάλασσα, καλά τα λεφτά, αλλά σου λείπει πολύ η πατρίδα. Σου λείπει πολύ το σπίτι σου. Ανοίξει την επιχείρηση σου, γίνει μια χαρά. Δεν κοιτάω τόσο πολύ. Πάλι θα ταξιδέψω. Αλλά θα γλιτώσω πολλά πράγματα. Τι να πω. Μα κάνα όλα καλά. Έρευνα. Σου λέει πάνω όλες τις παγούγα και πράγματα εδώ μέσα και μου γυρνάνε το κεφάλι. Για άμα δεν ήμουν έξω, όπου τι θα λέγε το στόμα μου. Όπου τι θα λέγε το στόμα μου. Φίλα, σε ρωτήσω κάτι. Τι. Η οικογένεια σκέφτεσαι έτσι πράγματα. Όχι από τώρα. Είναι πολύ νωρίς. Πότε σκέφτεσαι μέχρι τα 30, ας πούμε, έτσι. Δεν έχω βάλει όριο. Οπότε τύχει. Ναι. Επειδή δεν το ξέρεις ποτέ να σου τύχει φυσικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να σου πέσει κοτρόνα στο κεφάλι. Και να την ερωτευτείς πρόβρα και να την λαφείς. Και να τις βλέπεις και να τις περνάς σαν το που κάνεις να τις αλλάζεις. Δεν το ξέρεις. Σίγουρα θέλω, ρε φίλε, μου αρέσει η οικογένεια. Προσπαθείς να επικοινωνείς με τον άλλον. Να έχεις τα ίδια θέλω. Μεγάλο αυτό. Να σε καταλαβαίνει ο άλλος. Πέμπτε στην ίδια συχνότητα. Σίγουρα θα, κάποια στιγμή θα διαφέρεις με τον άλλον. Γιατί αυτό είναι το άλλο το πίπερο. Εντός άμα είναι όλα καλά, εντάξει. Βαριές. Ναι, και πολλές φορές και λίγο ζήλια καλό θα σου κάνει. Ναι, ναι, ναι. Θα δώσεις τον αγαπάς. Μετά... Το λίγο όμως, το λίγο. Ναι, το λίγο. Μιλάμε πάντα με μέτρο. Μιλάμε πάντα με δουλειά. Γιατί πιο πολλές που είχα εγώ, είχαν το πολύ, εκείνο που καταστρέφει τη σχέση. Εμένα μου έχει τύχει και το πολύ. Και το καθόλου. Μου έχει τύχει, το καθόλου δεν το ξέρω. Γιατί η άλλη μπορεί να σου λέει καθόλου και να το λέει μέσα της. Άμα λέει καθόλου, άμα το νιώθει το καθόλου, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται σχεδόν καθόλου για σένα. Στιγμή, πολλές φορές είμαστε τόσο τυφλοί, που δεν μπορούμε να δούμε τότε πότε μπορούσα στο ένα μέτρο. Και να μην καταλάβουμε καν η άλλη τι λέει. Εσύ. Δεν πειράζει, δεν θα λιώσω. Έτσι δεν είναι. Ναι, λέμε με τις πιτζάμες σου, δεν είσαι. Όχι, θα βάλω πιτζάμες. Δεν σε έφταξε το σκαμφάνο μα το σημαίνει, θες κι άλλο, ε? Ναι, please, θέλω κι άλλο. Θέλω ξανανεύω. Ξέρεις τι μου άρεσε, στο τέλος εκεί που ενώσαν όλοι τα χέρια και τις σημαίες και τραγουδούσαν, ήταν ωραία, δεν ήταν... Ναι, αλλά ξέρεις, κάτι μου πήγε μέσα στο πόδι μου. Αυτή την ώρα? Εκείνη την ώρα, ναι, την ώρα που κατέβηκα, μάλλον κανένας βράχος, εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό έπεσα κάτω. Στο ξενοδοχείο ήμουν καλός, κάθε μέρα ό,τι λέγανε, το πήρνα. Ξενοδοχείο, απλά τα ισόρουχά μου. Ναι. Μόνο ναι. Και φορούσα ένα σωτάφο, ξυπνούσα, έκανα μπάνιο
και ήμουνα όλη τη μέρα στο ξενοδοχείο, όλη τη μέρα στο δωμάτιο μέσα με το πιτζαμάκι από τη συγκεκριμένα. Δεν τελείωσα τίποτα. Μετά σε κάποια φάση ήμουνα μόνο με τον μπουρνούζι. Με τις πιτζάμες φορούσες. Ναι, έτσι φορτσάκι με φανελάκι. Αχα, κι εγώ. Σόρτς με φανέλα. Δεν δηλώσα τίποτα άλλο. Γιατί δεν σου αρέσουν οι σχέσεις, έλεγες που δεν σου αρέσουν οι σχέσεις. Δεν μου αρέσουν οι δεσμεύσεις πλέον. Ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι. Γιατί βαρέθηκα από τα 19, δεν ακούγες. Μέχρι τα 25. Μέχρι πέρυσι το Νοέμβριο ήμουν σε σχέση και μετά που χώρισα, την τελευταία μου σχέση, τα χανιά μου και τόσο, κατάλαβες. Γι' αυτό πρέπει να έρθεις στην Αθήνα. Εγώ φίλε δεν κάνω στην Αθήνα με την καμία. Τρεις μέρες και θέλω να γυρίσω πίσω.